Ξεχασμένες εικόνες και στιγμιότυπα από τη μακρινή ιστορία και παράδοση της Κρήτης αναβίωσαν στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Μία έκθεση αποτελούμενη από 120 φωτογραφίες που φέρνουν στο επίκεντρο λαϊκά έθιμα και τελετουργίες του νησιού. Επέλεξα από πολλές χιλιάδες φωτογραφίες ένα αριθμό 120 περίπου για να δείξω τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα λαϊκής λατρείας, τα οποία μας έρχονται από πολύ μακριά μέσα στον χρόνο. Έρχονται δηλαδή από πολύ μακρινές εποχές και φτάσανε μέχρι, ας πούμε, τον 21ο αιώνα. Πολλά από αυτά διατηρούνται ακόμα, μερικά έτσι και έτσι, μερικά έχουν χαθεί κιόλας. Τα πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία που σκιαγραφούν την ταυτότητα της Κρήτης αποτυπώνονται στα εντυπωσιακά κλίκτα, οποία αποτελούν μια μακρά προσπάθεια του Νίκου Ψηλάκη, που ξεκίνησε συστηματικά πριν από 40 χρόνια. Ήθελα να φωτογραφίσω όχι τη μορφή των πραγμάτων, την ψυχή τους. Ήθελα να φωτογραφίσω το συναίσθημα των ανθρώπων. Δεν πήγαινα να είμαι πρώτος στο φακό. Ήμουνα πίσω πάντα, αθέατος. Καλύτερα να μην ξέρουν ότι τους φωτογραφίζω οι άνθρωποι. Και προσπαθούσα. Δεν ήταν ένα είδος, ας πούμε, εισβολής στην ζωή των ανθρώπων, γιατί δεν είναι ιδιωτική ζωή, είναι η δημόσια έκφραση της λαϊκής λατρείας. Πολλά από τα έθιμα που παρουσιάζονται μέσα από απλές καθημερινές στιγμές ανθρώπων μιας άλλης εποχής έλκουν την καταγωγή τους από την απότερη αρχαιότητα και αποτελούν τον πλούτο της σύγχρονης Κρήτης. Η έκθεση ακολουθεί την λογική της ημερολογιακής τάξης. Ξεκινάει δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου και πάει στην Δεκεμβρίου. Του Δεκέμβρη. Αυτό έχει το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Κάναμε την επιλογή μάλλον αυτή επειδή θέλαμε να δώσουμε τη συνέχεια της λατρείας μέσα στον χρόνο. Ξεκινώντας από τα έθιμα της πρωτοχρονιάς, να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη όλο τον χρόνο και πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους και πώς αποτελούν ψηφίδες του ίδιου μεγάλου τεράστιου ψηφίδου του. Η έκθεση Κρήτη Νήσος Λαλέουσα θα φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη μέχρι το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου.